Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Άι Δομήνικο, η Αχριστούλα Ιντάνου. Μιλάμε, κυρίες μου και κύριοι, τα κουνούπια εδώ πέρα είναι σαν ελικοφόρα. Τα βγάζουμε με λουρί να κάνουν τσισάκι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και να, ήρθαν οι προμήθειες. Ποιος να πρωτοφάει από εδώ πέρα? Μόνο η Ασημίνα θέλει όλο εδώ πέρα το φλασκί. Έχουμε τρελαθεί στην πείρα. Έχουμε τρελαθεί. Και τι μαθαίνω, μπαίνουν καινούργοι παίκτες. Δεν μας φτάνουν τα. Φέρανε και από την Ινδία. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα μπουν καινούργοι παίκτες, δεν θα φτάνουν τα φαγιά. Δεν φτάνουν τα φαγιά. Εγώ με βλέπετε, ίσως δεν με γνωρίσατε. Μητέρα, εγώ είμαι. Εγώ, βάλτε σούπερ από κάτω. Αχριστούλα Ντάνου, Αχριστούλα Ντάνου. Με βλέπουν. Τώρα φάνηκε που έχασα τα κιλά, πριν το κρύβα. Πάμε να δούμε τι έγινε. You're slinking through the back door and hiding every tiny clue, and nobody can catch you. But I got news for you. Με τη Μαριλίνα κάναμε ανόρθωση. Η γυμνάστρια της ομάδας έχει πει σήμερα θα μας κάνει ποπουδάκι Σένιο και περιμένω να δω αποτελέσματα. Εδώ θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουν έρθει όλοι, είναι σαν τους τρούλους του Αγίου Μάρκου εδώ πέρα, έτσι, και σκόουν καρύδες, έτσι. Εμένα καμία βελτίωση. Είναι δυνατόν, γι' αυτό δεν παίζω στα επεισόδια. Τι είναι αυτά τα ποπο επεισόδια που βγει. Δεν με βάζουν εμένα, βάζουν μόνο την γλου... Έχει βαλθεί η gluten free. Να υποποφτιάχτρα, να μας κάνει όλους έτσι. Έχει βαλθεί υποποφτιάχτρα, θα μας εξοντώσει. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι τους εξοντώνει και το μόνο που θα μείνει είναι τουρλοπόπι. Αλλά θα φύγουν όλοι. Είναι δόλια. Πάμε με 5 με 7 μιλιοθεραπεία με το ρομπ. Αν και είναι δύσκολο, θα το προσπαθήσουμε. Πάμε, πάμε. Μία φορά η πέθερά μου ξύπνησε να πάει τουαλέτα, αλλά εγώ ήμουν στο ύπνο και το πήρα στο βάν, νόμιζα ήταν κάποιος στο σπίτι και εγώ ξύπνησα με φόρα και άνοιξε η πόρτα και τρόμαξε πάρα πολύ, είχε κλάσει πολύ. Δεν γίνεται να πάω στην Ελλάδα με άδεια χέρια. Οπότε, αυτό είναι για την πέθερά μου. Και αυτό είναι για τη γυναίκα μου. Μένεις μαζί με την πεθερά σου στο σπίτι. Πώς έχει γίνει αυτό? Η πεθερά μένει πολύ συχνά στο σπίτι, έχει δικό της δωμάτιο. Οπότε ερχόταν συχνά, παίζει με μπυρίπες κτλ. Είμαστε πολύ κοντά σαν οικογένεια. Μένετε στο ίδιο δωμάτιο? Συγγνώμη, πρώτα, είναι λίγο. Όχι. Είστε πολύ civilized η σχέση σας. Civilized είμαστε. Civilized. Είμαστε westernized εδώ πέρα. Ωραία, τώρα. Άμα είναι να φύγω, είναι πάλι για καλό, γιατί δεν θα τηλεπορηθεί άλλο η γυναίκα μου που είναι μόνη της. Και η πεθερά. Και η πεθαρά. Μιλάμε τώρα όλο το βράδυ. Έχουμε τον James έτσι. Δεν μας είπαν τα καλά τα νέα, το ότι το παιδί είναι υπνοβάτης. Μάλλον έτσι έρχεται και στους στίβους, δεν εξηγείται αλλιώς. Υπνοβατεί εκείνη την ώρα, μετά ξυπνάει όταν είναι να φάνε το έπαθλο. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Σύν ότι παραμιλάει εκεί. Τι? Είναι το μεγάλο γλεντοκόπι, είναι το Αλούφαν Πάρκ, δεν είναι ο Άι Δομήνικος. Η άλλη μιλάει, λέει, άστομη. Δεν έχει ρεύμα. Τι, κάει και το ρεύμα. Διακόπη σύνδεση. Τι συνέβη, ρε παιδιά. Μπορεί να χρειαστεί να βγω τώρα. Χάλασε. Έχει διακοπή με Άι Δομήνικο. Λοιπόν, έχει διακοπή με Άι Δομήνικο η σύνδεση. Ένας καθαρός πόλεμος από ό,τι κατάλαβα. Τι γίνεται όμως τώρα. Άρα τα υπόλοιπα τα νέα, πού θα τα μεταμάθουμε. Τι. Να ξαναμπούμε, καλέ. Είχαμε κάποια ροχαλιτά. Ήταν το πρώτο χτύπημα αυτό για την ακρίβεια. Τώρα προβάλλεις κάποιο μονόλογο στον ύπνο. Τι γίνεται, παραμιλάς? Απλά τα παιδιά εδώ δεν το ήξερα, δεν είχε τύχει πιο πριν. Σήμερα το ανακάλυψαν. Τέλος έλεος. Το πάτησε αμάξι. Το πάτησε αμάξι. Το πάτησε αμάξι στην παραλία. Πώς έφτασε μικρή. Άρα δεν ψιθυρίζεις. Το δίνω κανονικά. Μιλάω πολύ, μιλάω κανονικά. Κάνω διάλογο. Αυτό συμβαίνει πάντα, δηλαδή ο Χανταμπάκης είναι με οτασπίδες. Κάνουμε όλοι μαζί στο σπίτι, επειδή μιλάνε και οι υπόλοιποι. Συζητάμε το βράδυ. Καλά, μιλάμε, είναι να σε φιλοξενήσει το χαμπαντακέικο εκεί πέρα, έτσι. Τη τρελή στο πανηγύρι, να μην ξέρει, μιλάς, δεν μιλάς, είναι ξύπνη, είναι κοιμισμένη. Εδώ μας έχει αφήσει όλους το πούλμαν που πήγαινε μάλλον για σανατόριο. Η μία παραμιλάει, οι άλλοι περπατάνε. Η άλλη θέλει να μας κάνει όλους τους πισινούς όρθιους. Μιλάμε, η κατάσταση είναι τραγική. Και κατά τα άλλα, να μην δείχνουν την Αχριστούλα την Τάνου. Εγώ ήμουνα δηλαδή το πρόβλημα, Εγώ ήμουνα το πρόβλημα. Δεν πειράζει, τώρα που μπαίνουν καινούργοι παίκτες. Τι είναι? Εγώ παραμιλάω. Τουλάχιστον πιάνω κουβέντα με την Όλγα. Η άλλη περπατάει. Εγώ θα μιλάω. Αγώνισμα. Θα πάτε εσείς αγώνισμα?
Τι να πω να κάνω. Δεν είναι ομάδα αυτή. Δεν είναι ομάδα. Ομαδική δεν είναι... ψυχοθεραπεία. Να σου πω και κάτι, δεν είναι του επίπεδου μας. Θα καθίσουμε να κοιμηθούμε μαζί. Να... Εγώ δεν φοβάμαι που παραμιλάς. Θα κοιμηθούμε μαζί, θα σε προστατεύσω. Όντως. Τι λες συνήθως στον ύπνο. Τι ξέρω. Α, νομίζω δεν τα κινήσεις. Καλά. Όχι, μόνο παραμιλάω για την ώρα. Αναγία, μην με βρουν εδώ πέρα τα ανάσκελο. Ωραία, θα σε. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, θα είμαι εγώ κοντά σου. Άγγελε, ζήγησε το λίγο γιατί νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Να το δεις λίγο. Δεν είναι ψήφος. Είναι το όπλο που δουλεύω τόσα χρόνια, είσαι λίγο πιο μεγάλο βέβαια. Το ερωτεύτηκε. Κάντε να κουμπίσει το χέρι μου αυτό το έπαθλο και δεν θα ξαναπεινάσει κανείς την πλεομάδα. Μεγάλες δηλώσεις κάνει ο Άγγελος ο Γεργουδάκης. Και αυτό σας το υπόσχομαι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχεις πιάσει ποτέ και σε τι βάθος? Έχω πιάσει ένα μαγιάτικο. Μαγιάτικο. Πόσα κιλά? 15 κιλά. Σε τι βάθος βουτάς, μέχρι πού φτάνεις? Εγώ φτάνω μέχρι τα 25 μέτρα, Γιώργο, ελεύθερο, χωρίς μπουκάλες. Τι άπνοια έχεις περίπου, να ξέρω. Έχω άπνοια 3,5 λεπτά. Όπου φούσκωσε. Πρόσεξε, εδώ μπορεί να κρατήσει να μιλάμε εμείς και αυτός να πάρει ανάσα στα 3,5. Μην αναπνέεις. Καλημέρα, Ελλάδα. Από εδώ και πέρα κανείς δεν μένει πλέον νηστικό στην παραλία των Μπλε. Τα καθαρίσαμε κιόλας. Δράμα. Απέσιο, βρωμάμαι νομίζω από πάνω μέχρι κάτω ψάρια. Δηλαδή, πιθανότητες που ότι ο Άγγελος πρέπει να έχει χτίσει και την, πώς το λένε, πιάτσα Νουόβο, όπως λέγεται, δεν παίζουν και αυτές οι πιθανότητες. Και την Ακρόπολη με την Βοσνίκη και ο Άγγελος. Η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ψάρι για ψάρι στον Άι Δομήνικο, αλλά ήταν όλα σαν χρωματολόγιο της Βίβε Χρώμ. Τώρα να φάω μοφ ψάρι, δεν ξέρω. Σάμπος θα μου πεις, μου φέρε, τίποτα δεν έφερε. Το κρατάω εγώ αυτό. Λένε ότι εγώ είμαι φαγωμένη. Φύγε ψάρι, πάμε για καλάμι εμείς. Εμείς έχουμε υπομονή. Θα κάτσουμε στην όχθη και θα ψαρεύουμε. Πόση ώρα να κάτσουμε στο καλάμι? Έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις? Όχι βέβαια, γιατί σαν πως θα αγωνιστώ. 9 με 11 καλάμι. Να σου πω, πάνω στο καλάμι πρέπει να κάτσουμε. Όχι. Μπράβο, δεν κάτσαμε τόσα χρόνια. Εντάξει. Πάμε να ψαρέψουμε. Μικροί ψαράδες έτοιμοι. Κοιτάξτε να δείτε τι θα πιάσουμε.